Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την ενότητα 4 των λειτουργικών συστημάτων. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των σημάτων στα λειτουργικά συστήματα, η παρουσίαση των τεχνικών της διαδιεργασιακής επικοινωνίας, η ανάλυση των συνθηκών συναγωνισμού και το πρόβλημα του παραγωγού καταναλωτή. Θα αρχίσουμε λοιπόν με τα σήματα. Ένα σήμα λοιπόν είναι μια ειδοποίηση προς μια συγκεκριμένη διεργασία για κάποιο γεγονός που συνέβη. Τα σήματα αυτά ονομάζονται και διακοπές λογισμικού και αυτό γιατί όταν έρθουν σε κάποια διεργασία, τότε η διεργασία θα σταματήσει τη λειτουργία της και θα πρέπει να ασχοληθεί με το χειρισμό του σήματος. Τα σήματα είναι ασύγχρονα, δηλαδή η δημιουργία και η αποστολή τους μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την εκτέλεση μιας διεργασίας. Τα σήματα στέλνονται είτε από μία διεργασία σε μία άλλη, είτε από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα σε μία διεργασία. Για παράδειγμα, το λειτουργικό σύστημα μπορεί να στείλει ένα σήμα τερματισμού σε μία διεργασία όταν δοθεί η εντολή από το διαχειριστή του συστήματος να τερματίσει το συγκεκριμένο σύστημα. Επίσης, μία διεργασία μπορεί να στείλει ένα σήμα σε μία άλλη διεργασία για να την ειδοποιήσει για κάποιο γεγονός. Για παράδειγμα, ότι έχει ολοκληρώσει την εγγραφή δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο αρχείο. Υπάρχουν πάρα πολλά σήματα στα λειτουργικά συστήματα. Υπάρχουν έως και 64 σήματα στις εκδόσεις Unix. Οι έννοιες που συνδέονται με τα σήματα είναι η δημιουργία του σήματος, η μετάδοση του σήματος και ο χειρισμός του σήματος. Τις έννοιες αυτές θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Η πρώτη έννοια είναι η έννοια της δημιουργίας του σήματος. Το σήμα μπορεί να δημιουργηθεί με δύο τρόπους. Μπορεί να δημιουργηθεί από το χρήστη μέσω της εντολής kill. Η εντολή kill ή το πρόγραμμα kill που βρίσκεται σε κάθε σύγχρονο Unix σύστημα επιτρέπει την αποστολή ενός σήματος σε μία άλλη διεργασία. Η σύνταξη είναι απλή, δηλαδή kill, κενό, ο αριθμός του σήματος, για παράδειγμα, αν θέλουμε να στείλουμε το σήμα 9, θα βάλουμε παύλα γιατί είναι παράμετρος 9, kill, κενό, παύλα 9, και τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας της διεργασίας. Για παράδειγμα, kill, μείον 9, 1024, άμα θέλουμε να στείλουμε το σήμα 9, στην διεργασία με PID 1024. Επίσης, μπορούν να δημιουργηθούν σήματα με το συνδυασμό κατάλληλων πλήκτρων. Για παράδειγμα, το πλήκτρο control σε συνδυασμό με το πλήκτρο C, control και C λοιπόν ταυτόχρονα πατημένο, δημιουργούν το σήμα sync int, το sync interrupt, δηλαδή το σήμα που αναγκάζει τη διεργασία να σταματήσει τη λειτουργία της. Άλλες διεργασίες με χρήση εντολών. Όπου μπορεί να στείλει κάποιος ένα σήμα σε μια άλλη διεργασία γράφοντας τον κώδικα σε C μορφή και επίσης μπορούν να δημιουργηθούν από κάποιες καταστάσεις διαβάσει περιοχή μνήμης που δεν της ανήκει, το λειτουργικό σύστημα θα επέμβει και θα στείλει το μήνυμα SIGSEV. SIGSEV δηλαδή Segmentation Fault, δηλαδή ότι έγινε πρόσβαση σε τμήμα μνήμης που δεν της ανήκει. Είναι ένα πολύ κοινό σήμα, ιδιαίτερα
σε προγραμματιστές των. Επίσης, καταστάσεις λογισμικού μπορούν να δημιουργήσουν σήματα, για παράδειγμα, άφηξη δεδομένων που ήταν εκτός ζώνης όταν έχουμε κάποιο socket, για παράδειγμα. Η δεύτερη έννοια που συνδέεται με τα σήματα είναι ο χειρισμός των σημάτων. Μία διεργασία μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να χειριστεί ένα σήμα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σήματα όπου δίνεται η άδεια σε διεργασίες να τα χειριστούν και κάποια σήματα που δεν μπορούν να τα χειριστούν. Έτσι λοιπόν, μπορεί ο προγραμματιστής κατά τη συγγραφή του κώδικα να τοποθετήσει μια συνάρτηση χειρισμού σήματος και να ορίσει για ποιο σήμα θα χρησιμοποιήσει αυτή η συνάρτηση. Έτσι λοιπόν, μόλις έρθει το συγκεκριμένο σήμα, σταματάει η εκτέλεση η κανονική της διεργασίας, μεταβαίνει η εκτέλεση στο κομμάτι της συνάρτησης που χειρίζεται το σήμα και στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσει η συνάρτηση αυτή το έργο της, επιστρέφει στην κανονική ροή της διεργασίας. Μάλιστα, η συνάρτηση αυτή μπορεί απλώς να είναι αυτό που λέγεται ένα placeholder, μόνο και μόνο για να μην εκτελεστεί η προεπιλογή από το λειτουργικό σύστημα για το συγκεκριμένο σήμα. Τα περισσότερα σήματα που έρχονται σε μια διεργασία έχουν ως προεπιλογή τον τερματισμό της διεργασίας. Έτσι λοιπόν, αν μια διεργασία δεν έχει χειρισμό σήματος για κάποια ομάδα σημάτων, τότε θα τερματίσει. Γι' αυτό πολλές φορές τοποθετείται μία άδεια συνάρτηση χειρισμού σήματος, μόνο και μόνο για να μην τερματίσει αυτή η συνάρτηση. Βέβαια, υπάρχουν και σήματα που δεν μπορούν να γνωηθούν. Πρέπει, δηλαδή, να εκτελεστεί η προεπιλογή, που η προεπιλογή είναι ο τερματισμός της διεργασίας. Στις πρώτες εκδόσεις του Unix υπήρχε ένα πρόβλημα με τα σήματα, γιατί μπορούσαν κάποια να αγνοηθούν ή να μην ληφθούν καθόλου. Όλες οι σύγχρονες εκδόσεις όμως του Linux και του FreeBSD υποστηρίζουν έναν αξιόπιστο μηχανισμό αποστολής και λήψης σημάτων. Η δεύτερη ενότητα συνδέεται με το θέμα της διαδιεργασιακής επικοινωνίας. Τα σήματα που είδαμε προηγουμένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ανάμεσα σε διεργασίες. Δηλαδή, μπορεί μια διεργασία να στείλει ένα σήμα σε μια άλλη διεργασία. Όμως, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι σήματα στέλνονται από διεργασίες του ίδιου χρήστη προς διεργασίες που του ανήκουν. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας χρήστης να στείλει ένα σήμα της διεργασίας που έχει σε μία άλλη διεργασία. Άλλου χρήστη, ενός άλλου. Εξαίρεση αποτελεί ο root, ο διαχειριστής του συστήματος, που μπορεί να στείλει οτιδήποτε σήμα θέλει σε οποιαδήποτε διεργασία. Επιτρέπει μία μορφή κοινωνίας ανάμεσα, αλλά είναι μία μορφή που στέλνονται απλώς κάποια σήματα. Αν θέλουμε να έχουμε μια επικοινωνία με περισσότερα δεδομένα, για παράδειγμα να σταλεί ένας ολόκληρος πίνακας προς επεξεργασία από μια διεργασία σε μια άλλη, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιες καλύτερες τεχνικές για αυτή την επικοινωνία. Έτσι λοιπόν, πολύ συχνά μια διεργασία πρέπει να επικοινωνήσει με μια άλλη και ασφαλώς όχι απλώς να τη στείλει ένα σήμα. Θα πρέπει να στείλει μια ποσότητα δεδομένων η οποία θα επεξεργαστεί από την επόμενη διεργασία. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι το παράδειγμα της διασωλήνωσης. Βλέπουμε λοιπόν την εντολή στο παράδειγμα ls με την παράμετρο παύλα LA, η οποία μας εμφανίζει το listing των αρχείων του καταλόγου στην οθόνη
και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το σύμβολο, το κατακόρυφο, που είναι το σύμβολο της διασωλήνωσης, στο πρόγραμμα grep, δηλαδή στο πρόγραμμα έβρεσης ενός string, και συγκεκριμένα θέλουμε το string root, grep root, το οποίο στη συνέχεια έχει πάλι το σύμβολο της διασωλήνωσης, αυτή την κατακόρυφη γραμμή, grep mar, άρα λοιπόν να βρεθεί το string mar. Η συγκεκριμένη γραμμή βρίσκει από όλο το listing των αρχείων τις γραμμές που έχουν root και στη συνέχεια από τις γραμμές που έχουν root τις γραμμές που έχουν τη λέξη mar. Σε αυτό εδώ το παράδειγμα έχουμε λοιπόν τρεις διεργασίες. Η μία διεργασία είναι η ls, η άλλη διεργασία είναι η grep, η άλλη διεργασία είναι η grep. Να θυμίσω, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη διάλεξη, ότι το πρόγραμμα είναι διαφορετικό από τη διεργασία. Ένα πρόγραμμα κάθε φορά που εκτελείται δημιουργεί μια διεργασία. Άρα το ίδιο πρόγραμμα, το grep, δημιουργεί δύο διεργασίες γιατί εκτελείται δύο φορές. Η διαδιεργασιακή επικοινωνία, στα αγγλικά, ονομάζεται Interprocess Communication ή IPC. Μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Τοποθετήσουν αποθηκεύονται προσωρινά αρχεία προς εκτύπωση. Έχουμε ήδη τοποθετήσει κάποια αρχεία στο print spooler και η επόμενη θέση που είναι κενή είναι η 7 στο παράδειγμά μας. Έστω λοιπόν και η διεργασία α και η διεργασία β διαβάζουν την επόμενη άδεια θέση που είναι η 7 και ξεκινάνε να τοποθετήσουν το αρχείο προς εκτύπωση σε συγκεκριμένη θέση. Η διεργασία α λοιπόν διαβάζει το 7 και ετοιμάζεται να τοποθετήσει το αρχείο. Εκείνη τη στιγμή γίνεται θεματική εναλλαγή, απομακρύνεται η διεργασία α από τον επεξεργαστή, δηλαδή οι καταχωρητές της διεργασίας β και όλα τα άλλα στοιχεία που συνοδεύουν την θεματική εναλλαγή. Μπαίνει λοιπόν η διεργασία β προς εκτέλεση και διαβάζει την τιμή 7. Άρα λοιπόν τοποθετεί το αρχείο που θέλει να εκτυπώσει στη θέση 7. Ολοκληρώνει το έργο της και επανέρχεται η διεργασία α να συνεχίσει το έργο της. Η διεργασία α είχε ήδη διαβάσει την τιμή 7, άρα η επόμενη εντολή είναι να γράψει στη θέση που έχει διαβάσει, άρα γράφει στη θέση 7 το δικό της αρχείο. Αυτό έχει ως συνέπεια να χαθούν τα δεδομένα της διεργασίας β. Δηλαδή, συναντήσαμε το φαινόμενο της χαμένης συναλλαγής. Είναι λοιπόν σημαντική η διαδιεργασιακή επικοινωνία προκειμένου να έχουμε και καλύτερο συγχρονισμό και να μην χάνονται συναλλαγές. Αυτό που είδαμε πριν από λίγο είναι κλασικό παράδειγμα μιας συνθήκης ανταγωνισμού. Δηλαδή, συνθήκες οι οποίες δύο ή περισσότερες διεργασίες διαμοιράζονται ίδια περιοχή μνήμης ή δίσκου και το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη σειρά και το χρόνο εκτέλεσης. Για παράδειγμα, αν εκτελούνταν η α εξ ολοκλήρου και στη συνέχεια η β, δεν θα είχαμε καμία συναλλαγή. Αν είχαμε άλλη σειρά εκτέλεσης, εκτελούνταν πρώτα η β και μετά η α, θα χανόταν η συναλλαγή της β. Ενώ αν εκτελούνταν ακριβώς όπως το περιέγραψα, θα είχαμε την χαμένη συναλλαγή στη διεργασία α. Άρα το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη σειρά και το χρόνο εκτέλεσης. Αν υπάρχουν συνθήκες ανταγωνισμού ή race conditions, τότε ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα, αλλά μπορεί και να μην παρουσιαστεί σφάλμα. Όλα είναι θέμα χρονισμού. Γι' αυτό λοιπόν και η αποσφαλμάτωση τέτοιων περιπτώσεων θεωρείται μια δύσκολη υπόθεση. Στην διαδιεργασιακή επικοινωνία λοιπόν μας ενδιαφέρουν τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι πώς μια διεργασία θα μεταβιβάσει πληροφορίες σε μια άλλη. Το δεύτερο ζήτημα είναι πώς θα εξασφαλιστεί ότι δύο ή περισσότερες διεργασίες
δεν εμποδίζουν η μία την άλλη όταν εκτελούν κρίσιμες ενέργειες. Και η τρίτη, κατάσταση που μας ενδιαφέρει είναι ποια είναι η κατάλληλη αλληλουχία ενεργειών όταν υπάρχουν εξαρτήσεις. Αυτά είναι λοιπόν τα τρία βασικά ζητήματα και ασφαλώς όλα τα λειτουργικά συστήματα παρέχουν τεχνικές επίτευξης διαδιεργασιακής επικοινωνίας. Οι διεργασίες πρέπει να συγχρονίζονται, ιδιαίτερα όταν έχουν πρόσβαση σε κοινά δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν ο συγχρονισμός, ο οποίος εδώ πέρα σημαίνει ότι πρώτα γράφει μια διεργασία και μετά γράφει άλλη διεργασία, δηλαδή συνδέεται με την έννοια της οργάνωσης, της πρόσβασης σε κοινόχρηστα δεδομένα, πρέπει να έχει τις ακόλουθες βασικές έννοιες. Καταρχήν, η ταυτόχρονη πρόσβαση σε διαμοιραζόμενα δεδομένα χωρίς οργάνωση, χωρίς συγχρονισμό, έχει μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσει ασυνέπεια στα δεδομένα. Προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση της συνέπειας των δεδομένων, θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που διασφαλίζουν την διαδοχική εκτέλεση των συνεργαζόμενων διεργασιών. Στο προηγούμενο παράδειγμα, θα έπρεπε να υπήρχε ένας μηχανισμός ότι πρώτα θα ολοκληρωνόταν πλήρως η διεργασία Α και στη συνέχεια θα υπήρχε η διεργασία Β. Η λύση της διαμοιραζόμενης μνήμης στο πρόβλημα του περιορισμένου ενδιάμεσου αποθηκευτικού χώρου επιτρέπει την ταυτόχρονη ύπαρξη το πολύ νη πλην ένα αντικειμένο σε ένα buffer χωρητικότητας νη. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ότι δεν θα γραφούν περισσότερα δεδομένα στην κοινή μνήμη από ότι είναι το μέγεθος. Υπάρχουν δύο είδων διεργασίες. Οι ανεξάρτητες διεργασίες, οι οποίες δεν επηρεάζουν, ούτε επηρεάζονται από την εκτέλεση άλλων διεργασιών. Ασφαλώς, αυτές οι διεργασίες δεν έχει νόημα να τις οργανώσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς του λειτουργικού συστήματος. Η άλλη κατηγορία είναι η κατηγορία των συνεργαζόμενων διεργασιών. Εκεί πέρα λοιπόν οι διεργασίες συνεργάζονται προκειμένου να επιτύχουν ένα κοινό στόχο. Οι συνεργαζόμενες λοιπόν διεργασίες μπορούν να επηρεάσουν μία την άλλη, γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης σε κοινόχρηστα δεδομένα. Οι κύριοι λόγοι για τη δημιουργία συνεργαζόμενων διεργασιών είναι η διαχείριση κοινής πληροφορίας, η επιτάχυση των υπολογισμών, ο διαχωρισμός κώδικα σε ξεχωριστά τμήματα και ευκολία. Ένα παράδειγμα που συνδέεται με τις συνεργαζόμενες πληροφορίες και δείχνει ακριβώς το πρόβλημα είναι το θέμα του παραγωγού καταναλωτή. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα συνεργαζόμενων διεργασιών, όπου η διεργασία παραγωγός δημιουργεί πληροφορία που καταναλώνει η διεργασία καταναλωτής. Υπάρχουν δύο γενικές περιπτώσεις. Να μην υπάρχει καθόλου περιορισμός ενδιάμεσου χώρου, δηλαδή ο παραγωγός δημιουργεί δεδομένα και τα τοποθετεί συνέχεια στην κοινόχρηστη περιοχή και δεν τον ενδιαφέρει με ποιο ρυθμό απορροφούνται αυτά τα δεδομένα από τον καταναλωτή. Και η δεύτερη περίπτωση είναι ο περιορισμένος ενδιάμεσος χώρος, όπου ο παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει πόσες ελεύθερες θέσεις υπάρχουν στην κοινόχρηση αυτή περιοχή, ώστε όταν δημιουργεί δεδομένα με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι απορροφούνται από τον καταναλωτή, να μπαίνει σε μια κατάσταση παύσης προκειμένου να μην προκαλέσει υπερχείληση της περιοχής. Το παρακάτω λοιπόν κομμάτι κώδικα δείχνει την χρήση του καταναλωτή και την λειτουργία του παραγωγού. Έτσι λοιπόν ο παραγωγός δημιουργεί αντικείμενα σε κάθε επανάληψη και
ο καταναλωτής τα καταναλώνει συνεχώς. Υπάρχουν δείκτες, λοιπόν, όπου ο παραγωγός τοποθετεί κάθε φορά στοιχεία στον δείκτη που υπολογίζεται με την πράξη mod ni. Ni είναι η θέση του κοινόχρηστου μέσω αποθήκευσης. Έτσι, λοιπόν, με την πράξη modulo δημιουργείται μία επαναληπτική σειρά συνεχόμενων δικτών. Για παράδειγμα, αν το ni έχει την τιμή 4, τότε αρχικά ο παραγωγός θα γράψει στην τιμή 0, μετά στην τιμή 1, μετά στην τιμή 2, μετά στην τιμή 3 και επαναληπτικά συνεχίζει στην 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 και ούτω καθεξής. Αυτό επιτυχάνεται με τη χρήση της πράξης modulo. Συνεχώς αυξάνει ένα counter όταν γράφει ένα στοιχείο και αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς. Και ο καταναλωτής κάθε φορά απομακρύνει ένα στοιχείο. Το counter, λοιπόν, είναι μια κοινόχρηστη μεταβλητή όπου δείχνει πόσα στοιχεία υπάρχουν στο κοινόχρηστο μέσο αποθήκευσης. Έτσι, λοιπόν, ο παραγωγός αυξάνει την τιμή του counter, ο καταναλωτής μειώνει την τιμή του counter, ότι έχει διαβάσει ένα στοιχείο, άρα υπάρχει ένα στοιχείο λιγότερο. Και κάθε φορά παίρνει το επόμενο στοιχείο, χρησιμοποιώντας και αυτό, βέβαια, και αυτός βέβαια την πράξη mod. Το θέμα δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό είναι ότι οι εντολές counter ίσον counter συν 1 και counter ίσον counter πλην 1 πρέπει να εκτελεστούν ατομικά. Όταν λέμε ατομική εκτέλεση μιας εντολής, σημαίνει ότι η εντολή αυτή εκτελείται αυτούσια χωρίς διακοπή. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι έστω ο παραγωγός θέλει να εκτελέσει την πράξη counter ίσον counter συν 1. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι γίνεται ανάγνωση της κοινής μεταβλητής counter και στη συνέχεια αυξάνεται κατά 1 και γράφεται στην μεταβλητή πάλι counter. Άρα υπάρχει ανάγνωση, επεξεργασία, εγγραφή κοινόχρησης περιοχής. Όπως έχουμε πει, οι διεργασίες μπορούν να διακοπούν ανά πάσα στιγμή από το λειτουργικό σήματα για ποικίλους λόγους. Σε ένα υποθετικό σενάριο, διαβάζει ο παραγωγός την τιμή του counter και εκείνη τη στιγμή γίνεται θεματική εναλλαγή. Εκτελείται μια άλλη διεργασία, εκτελείται έστω η διεργασία του καταναλωτή, όπου και αυτός διαβάζει την τιμή του counter, την επεξεργάζεται, δηλαδή αφαιρεί το πλην 1 και στη συνέχεια αποθηκεύει τη νέα τιμή, δηλαδή έστω ο counter έχει τιμή 5. 5, λοιπόν, counter πλην 1 καταλήγει σε 4 και αποθηκεύεται το 4 στο counter. Σταματάει, λοιπόν, την εκτέλεση ο καταναλωτής και συνεχίζει η εκτέλεση του παραγωγού. Και ο παραγωγός είχε διαβάσει 5, αλλά είχε γίνει διακοπή σε εκείνο το σημείο. Συνεχίζει, λοιπόν, έχοντας γνώση ότι είναι η τιμή 5, δεν έχει ενημερωθεί ότι έχει αλλάξει η συγκεκριμένη τιμή. Οπότε τώρα το 5 το αυξάνει κατά 1, 5 συν 1 έχουμε 6. Άρα, δηλαδή, έχει δημιουργηθεί μία ασυνέπεια στο σύστημά μας. Γιατί κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι η τιμή 6, άρα έπρεπε να είναι 4 που είχε καταλήξει από τον καταναλωτή, συν 1, 5. Αυτό, λοιπόν, είναι και το πρόβλημα του κρίσιμου τμήματος. Τι σημαίνει, λοιπόν, το πρόβλημα αυτό? Ότι εν διεργασίες ανταγωνίζονται για τη χρήση κάποιων διαμοιραζόμενων δεδομένων. Έτσι, λοιπόν, κάθε διεργασία, όταν έχουμε πρόσβαση σε κοινόχρηστα δεδομένα, έχει ένα κομμάτι κώδικα που καλείται κρίσιμο τμήμα. Σε αυτό το τμήμα γίνεται η πρόσβαση σε διαμοιραζόμενα δεδομένα. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε στο σχήμα ότι υπάρχει
το κρίσιμο τμήμα που προσδιορίζεται από τη στιγμή που διαβάζεται μία κοινόχρηση περιοχή μνήμης μέχρι τη στιγμή που γράφεται η νέα τιμή, που ενημερώνεται η νέα τιμή. Αυτό είναι το κρίσιμο τμήμα και από πάνω ασφαλώς υπάρχει το τμήμα εισόδου στο κρίσιμο τμήμα, το entry section και το τμήμα εξόδου, το exit section. Η διαβεβαίωση λοιπόν είναι ότι αυτό το κρίσιμο τμήμα, ανάγνωση, επεξεργασία, αποθήκευση ή ενημέρωση, δεν θα πρέπει να διακοπεί από καμία άλλη διεργασία. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να υπάρχουν παραπάνω από μία διεργασία σε αυτό το κρίσιμο τμήμα. Μπορούμε λοιπόν να προσδιορίσουμε 4 βασικές συνθήκες για την αποφυγή συνθηκών ανταγωνισμού. Όπως είπαμε πριν, 2 διεργασίες δεν βρίσκονται ποτέ ταυτόχρονα στις κρίσιμες περιοχές τους, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή, μία μόνο διεργασία μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο κρίσιμο τμήμα. Δεύτερον, δεν επιτρέπονται υποθέσεις σε ό,τι αφορά την ταχύτητα ή τον πλήθος των επεξεργαστών. Τρίτον, διεργασία που δεν βρίσκεται σε κρίσιμο τμήμα δεν επιτρέπεται να μπλοκάρει άλλες διεργασίες για την είσοδο σε κρίσιμο τμήμα. Και τέταρτον, δεν επιτρέπεται μία διεργασία να αναμένει επαορίσου να μπει στην κρίσιμη περιοχή της. Αυτές είναι λοιπόν οι 4 ηθίκες που όταν υλοποιούνται, εγγυώνται ότι δεν θα έχουμε συνθήκες ανταγωνισμού. Ας τις αναπτύξουμε λίγο καλύτερα. Η πρώτη συνθήκη είναι η συνθήκη του αμοιβαίου αποκλεισμού. Mutual exclusion. Δηλαδή, ότι μία διεργασία και μόνο μία κάθε φορά θα βρίσκεται στο κρίσιμο τμήμα πρόσβασης κοινόχρησης των δεδομένων και καμιά άλλη διεργασία δεν επιτρέπεται να βρίσκεται ταυτόχρονα μαζί της. Αμοιβαίος αποκλεισμός. Αν είναι μία διεργασία, δεν θα είναι καμία. Δεύτερον, progress, πρόοδος. Αν μία διεργασία δεν βρίσκεται στο κρίσιμο τμήμα της και υπάρχουν άλλες διεργασίες που πρόκειται να εισέλθουν σε κρίσιμο τμήμα, τότε δεν θα εμποδίζονται να το πράξουν. Δηλαδή, θα υπάρχει πρόοδος κατά την εκτέλεση των διεργασιών. Η επιλογή της διεργασίας που θα προχωρήσει στο κρίσιμο τμήμα της δεν μπορεί να αναβάλλεται επαορίστον. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρώσει το έργο της. Η τρίτη συνθήκη είναι το no assumption, δεν υπάρχουν υποθέσεις. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι μία διεργασία θα εκτελεστεί πιο γρήγορα από κάποια άλλη, γιατί ίσως έχει κάποιες εντολές λιγότερες. Δεν ισχύει αυτό. Ο σωστός προγραμματισμός απαιτεί την χρήση μηχανισμών συγχρονισμού από το λειτουργικό σύστημα και όχι υποθέσεις. Και τέταρτον, bounded waiting, που δηλώνει το όριο που έχουν οι διεργασίες προκειμένου να προχωρήσουν στο κρίσιμο τμήματος. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να περιμένουν επαορίστον. Έτσι λοιπόν, είδαμε πριν ότι υπάρχει ένα κρίσιμο τμήμα, ανάγνωση, επεξεργασία, ενημέρωση, αποθήκευση και υπάρχει το τμήμα εισόδου και το τμήμα εξόδου. Το entry και το exit section πριν από αυτό το critical section. Ας δούμε κάποιες πιθανές υλοποιήσεις και να συζητήσουμε κατά πόσο καλύπτουν τις ανάγκες που αναφέραμε προηγουμένως. Έστω έχουμε μια κοινή μεταβλητή ονόματι turn, η οποία ή θα πάρει τιμή 0 ή θα πάρει τιμή 1. Αν το turn έχει την τιμή 0, σημαίνει τότε η διεργασία 0 μπορεί να μπει στο κρίσιμο τμήμα της, ενώ αν έχει την τιμή 1, τότε σημαίνει ότι η άλλη διεργασία μπορεί να μπει στο κρίσιμο τμήμα. Και πώς θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε? Να έχουμε ένα while turn ίσον 1, ότι όσο το turn έχει την τιμή 1 να μην εκτελεί τίποτα, ενώ μόλις αλλαχθεί
η τιμή του τέρν, τότε εκτελεί η διεργασία το κρίσιμο τμήμα και συνέχεια θέτει την τιμή του τέρν στην τιμή της επόμενης διεργασίας. Αυτό μπορεί να ικανοποιεί τον αμοιβαίο αποκλεισμό, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά παραβιάζει μια άλλη αρχή. Την αρχή της προόδου των διεργασιών, γιατί έστω ο παραγωγός είναι πιο αργός από τον καταναλωτή. Τότε σημαίνει ότι κάθε φορά ο καταναλωτής θα εκτελείται μια φορά καταναλωτής, μια φορά παραγωγός, μια φορά καταναλωτής, μια φορά παραγωγός, κάτι που είναι λάθος. Θα πρέπει ο καθένας να εκτελείται με τον δικό του ρυθμό, με τη δικιά του ταχύτητα λειτουργίας και δεν σημαίνει ότι θα είναι εναλλάξ αυτός ο ρυθμός. Έστω χρησιμοποιούμε πολλαπλές κοινές μεταβλητές για το συγχρονισμό. Δηλαδή, έχουμε ένα flag, array 0-1, και κάθε φορά όταν το flag είναι true, έστω το flag του i είναι true, τότε σημαίνει ότι η διεργασία i μπορεί να μπει στο κρίσιμο τμήμα της. Αυτό, όπως βλέπουμε, στην αρχή θέτουμε το flag του i ίσον true και όταν οι άλλες διεργασίες έχουν τοποθετήσει false, τότε μόνο μπορούμε να συνεχίσουμε στην εκτέλεση της διεργασίας και να το θέσουμε false. Αυτό έχει το πρόβλημα ότι δεν ικανοποιεί την πρόοδο των διεργασιών. Θα μπορούσε μια διεργασία να ενδεχομένως μην θέσει ποτέ την τιμή false. Άρα λοιπόν, προκαλεί πρόβλημα. Είναι μεν καλύτερη λύση, αλλά δεν είναι η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση. Έστω συνδυάζουμε τις δύο προηγούμενες λύσεις. Δηλαδή, έχουμε και έναν πίνακα όπου θέτουμε τιμή true αρχικά σε κάθε διεργασία και μόλις η διεργασία ολοκληρώνει το έργο της, τοποθετεί τη τιμή false. Και επίσης χρησιμοποιούμε και την έννοια του turn, όπου όσο το turn δεν είναι της συγκεκριμένης διεργασίας και η άλλη διεργασία έχει θέση true, τότε δεν θα εκτελείται τίποτα, αλλιώς μετά θα μπει στο κρίσιμο τμήμα. Αυτό ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις, αλλά επιλύει το πρόβλημα του κρίσιμου τμήματος μόνο για δύο διεργασίες. Πολλές φορές δεν έχουμε μόνο δύο διεργασίες, μπορεί να έχουμε δεκάδες διεργασίες που έχουν πρόσβαση σε κοινόχρηστα δεδομένα. Αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Στις βασικές έννοιες λοιπόν του συγχρονισμού διεργασιών είναι η τροποποίηση του κώδικα του προβλήματος παραγωγού καταναλωτή με τις προσθήκες μια μεταβλητής counter που εκκινεί με την τιμή 0 και αυξάνεται κάθε φορά που ένα νέο αντικείμενο προσθέτεται στο buffer. Έτσι λοιπόν, στην επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών θα πρέπει να γίνεται αυτή η επικοινωνία για να ανταλλάξουν δεδομένα ή για λόγους συγχρονισμού της επεξεργασίας, όπως το παράδειγμα παραγωγού-καταναλωτή. Τα κοινόχρηστα δεδομένα μπορεί να βρίσκονται σε μία κοινή μνήμη και χρήση κοινών μεταβλητών. Ή μπορεί να είναι ανταλλαγή μηνυμάτων, δηλαδή η μία διεργασία στέλνει μηνύματα σε μία άλλη διεργασία. Η κοινή μνήμη είναι η πιο γρήγορη μέθοδος για inter-process communication. Εκεί πέρα λοιπόν δεν μεσολαβεί ο πυρήνας, μια διεργασία γράφει σε μια κοινή μνήμη, μια άλλη διεργασία διαβάζει από αυτήν την κοινή μνήμη και μπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα η διαδιεργασιακή επικοινωνία. Και ασφαλώς η μνήμη μπορεί να είναι διαθέσιμη, το συγκεκριμένο κομμάτι μνήμης, σε μία ή περισσότερες διεργασίες. Προκειμένου βέβαια να χρησιμοποιηθεί η κοινή μνήμη, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθεί ασυνέπεια στα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, μπορεί να διατηρηθεί η συνέπεια με τη χρήση κάποιων ειδικών δομών του λειτουργικού συστήματος που ονομάζονται σημαφόροι. Άρα λοιπόν, ο παραγωγός έχει πρόσβαση σε ένα αντικείμενο κοινής μνήμης χρησιμοποιώντας ένα σημαφόρο. Πώς λειτουργούν οι σημαφόροι θα το δούμε σε επόμενη διαφάνεια. Εξυπηρετητής λοιπόν διαβάζει από το αρχείο εισόδου και στη συνέχεια τοποθετεί τα δεδομένα στην κοινή μνήμη. Ο πελάτης χρησιμοποιεί και αυτό τον ίδιο σημαφόρο προκειμένου να διαβάσει τα δεδομένα και επιτυχάνεται λοιπόν η συνεργασία
των διεργασιών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η διεργασία α εισάγεται στο κρίσιμο τμήμα, οπότε κλειδώνει τη συγκεκριμένη περιοχή ώστε να μην μπει κάποια άλλη διεργασία και προκαλέσει ασυνέπεια. Και όσο βρίσκεται στο κρίσιμο τμήμα, τότε η διεργασία Β που τη χρονική στιγμή ΤΑΒ2 θέλει να εισέλθει στο κρίσιμο τμήμα, μπλοκάρεται και περιμένει μέχρι η διεργασία Α να ολοκληρώσει το τμήμα, το κρίσιμο τμήμα, και να συνεχίσει και να βγει έξω από το κρίσιμο τμήμα. Οπότε μόλις η διεργασία Α βγει από το κρίσιμο τμήμα, τότε η διεργασία Β, τη χρονική στιγμή ΤΑΒ3, εισέρχεται στο κρίσιμο τμήμα, οπότε έχουμε διασφαλίσει και εγγυηθεί τη συνέπεια των δεδομένων. Προκειμένου να επιτύχουμε αυτό που είδαμε προηγουμένως, δηλαδή τον αμοιβαίο αποκλεισμό, το mutual exclusion, δηλαδή ότι μία διεργασία κάθε φορά και μόνο μία επιτρέπεται να είναι στο κρίσιμο τμήμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες τεχνικές. Μία από αυτές είναι η αναμονή με απασχόληση. Εδώ πέρα λοιπόν μπορεί να επιτευχθεί με απενεργοποίηση των διακοπών, δηλαδή όταν μία διεργασία εισέρχεται σε ένα κρίσιμο τμήμα, τότε απενεργοποιεί τις διακοπές, με συνέπεια να μην υπάρχει θεματική αναλλαγή. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί μόνο το λειτουργικό σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιεί τις διακοπές και όχι οι διεργασίες, γιατί μπορεί να προκληθούν 1.000 προβλήματα. Άρα δεν είναι μια σωστή λύση. Μία άλλη λύση είναι μεταβλητές κλειδώματος, όπου όταν μία διεργασία εισέρχεται στο κρίσιμο τμήμα, τότε θέτει ενδεχομένως την κοινή μεταβλητή στο νούμερο της διεργασίας και εισέρχεται μέσα στο κρίσιμο τμήμα. Αυτό βέβαια προκαλεί πρόβλημα, γιατί και η ίδια μεταβλητή κλειδώματος μπορεί να πέσει θύμα των ειδικών ανταγωνισμού. Μία άλλη είναι η αυστηρή εναλλαγή, μία άλλη λύση του Peterson, εντολή test and set ή exchange, που θα τις αναλύσουμε συνέχεια. Έτσι λοιπόν, στον αμοιβαίο αποκλεισμό με αυστηρή εναλλαγή, χρησιμοποιούμε την κοινή μεταβλητή turn. Και κάθε φορά εισέρχεται η διεργασία όπου στο turn έχει το δικό της νούμερο. Για παράδειγμα, η διεργασία 0 έχει μέσα στο πριν από το κρίσιμο τμήμα το while turn δεν είναι 0. Δηλαδή, θα εκτελείται συνεχώς στο while turn δεν είναι 0 μέχρι κάποια άλλη διεργασία να θέσει το turn ίσον 0. Όταν η άλλη διεργασία θα το θέσει το turn ίσον 0, η οποία θα το θέσει όταν θα βγει από το κρίσιμο τμήμα, τότε η διεργασία η 0 θα βγει από το while loop, από τον αέναο αυτό βρόχο, και θα συνεχίσει στο κρίσιμο τμήμα και θα εκτελέσει το κομμάτι του κώδικα. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι δεν επιτρέπεται σε μια διεργασία να εκτελείται ταχύτερα, δηλαδή έχουμε παραβίαση της τρίτης συνθήκης, που σημαίνει μία φορά θα εκτελείται η διεργασία 0, μία φορά η 1, μία 0, μία 1. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εκτέλεση εναλλάξη που είναι λάθος. Κάποια διεργασία μπορεί να εκτελείται με μεγαλύτερο ρυθμό, πιο γρήγορα από κάποια άλλη διεργασία. Μια άλλη λύση είναι η λύση του Peterson. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν δύο κοινές μεταβλητές, η turn και το interested του νη, που είναι ένας πίνακας που αρχικά όλες οι τιμές έχουν την τιμή 0, και προκειμένου να εισέλθει μία διεργασία στο κρίσιμο τμήμα της, εκτελεί το enter region με τον αριθμό της διεργασίας, έστω enter region 0, γιατί θέλει η 0 να μπει στο κρίσιμο τμήμα, και αυτή λοιπόν η κατάσταση έχει ως συνέπεια να μπλοκάρεται στην εντολή while μέχρι να έρθει η σειρά της, δηλαδή μέχρι να έρθει το turn ίσον ίσον process, δηλαδή να έρθει η δικιά της σειρά και η άλλη διεργασία
να μην είναι true, να μην ενδιαφέρεται να εισέλθει στο κρίσιμο τμήμα. Δηλαδή εδώ ελέγχουμε ταυτόχρονα και τη σειρά και την θέληση εισόδου ή όχι της άλλης διεργασίας στο κρίσιμο τμήμα. Και όταν γίνεται η έξοδος από το κρίσιμο τμήμα, απλώς θέτει το interested process, δηλαδή έστω η διεργασία 0 φεύγει από το τμήμα αυτό, τότε στο interested του 0 θέτεται το false, που σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται πια να εισέλθει. Αυτό τι μας δείχνει? Δείχνει ότι μπορεί να έχει έρθει η σειρά μιας διεργασίας, αλλά αν δεν ενδιαφέρεται να εισέλθει, τότε δεν θα μπλοκάρει η συγκεκριμένη διεργασία να μπει. Για παράδειγμα, έστω έχει έρθει η σειρά της διεργασίας 0, αλλά η 0 δεν θέλει να μπει στο κρίσιμο τμήμα, τότε η 1 δεν θα κολλήσει σε αυτό τον αέναο while βρόχο και θα συνεχίσει κατευθείαν παρακάτω. Αν όμως έχει έρθει η σειρά της 1 και η 1 ενδιαφέρεται να εισέλθει στο βρόχο, τότε η άλλη διεργασία θα μπλοκάρει. Αυτό εδώ πέρα, ξαναλέμε, είναι το while loop, όπου έχει ένα άδειο body, δηλαδή είναι while συνθήκη, τίποτα, που σημαίνει κολλάει σε αυτό εδώ, σε αυτή εδώ την εντολή, εκτελείται συνεχώς αυτή η εντολή, μέχρι να δημιουργηθεί μια ψευδής κατάσταση, που θα είναι είτε να μην είναι η σειρά της, είτε να μην ενδιαφέρεται να εισέλθει στο κρίσιμο τμήμα. Μία άλλη τεχνική είναι ο αμοιβαίος αποκλεισμός με την χρήση test and set log, όπου εδώ πέρα πρέπει να υποστηρίζεται από το hardware, από τον επεξεργαστή, και όταν θέλουμε να εισέλθουμε στο κρίσιμο τμήμα, enter region, εκτελείται η TSL register log, δηλαδή αντιγράφεται η log στο register και γίνεται σύγκριση με το 0. Άμα δεν είναι ίσα, δηλαδή άμα είναι 1 το register, οπότε η συνθήκη είναι ψευδής, τότε με το red συνεχίζεται η εκτέλεση στο κρίσιμο τμήμα. Διαφορετικά, επαναλαμβάνεται ο βρόχος που ξεκινάει από το enter region. Και βέβαια, για να εγκαταλείψουμε το region, τοποθετείται η τιμή 0 στο log. Η εντολή είναι μια hardware ατομική εντολή, δηλαδή μια εντολή που εκτελείται χωρίς να διακοπεί και απενεργοποιεί τα interrupt όσο εκτελείται, που ίσως μειώνει και την απόδοση. Κάποιοι επεξεργαστές δεν έχουν την εντολή TSL, αλλά όπως οι X86 επεξεργαστές, αλλά έχουν την εντολή Exchange. Εδώ πέρα λοιπόν, το ίδιο ακριβώς παράδειγμα, βλέπουμε ότι αντί για TSL χρησιμοποιεί το Exchange, δηλαδή αλλάζει την τιμή του lock και του register. Και στη συνέχεια βλέπει το register αν έχει την τιμή 0, εισέλχεται μέσα στο region, αν είναι διαφορετικό από 1, διαφορετικά επαναλαμβάνεται. Προκειμένου λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την TSL, πριν από το κρίσιμο κομμάτι κώδικα, έχουμε ένα while test and set lock. Όσο λοιπόν δεν μας επιτρέπει η TSL να συνεχίσουμε παρακάτω, θα κολλήσει στην εντολή while. Εισέρχεται στο κρίσιμο τμήμα και στη συνέχεια απενεργοποιεί το lock, προκειμένου να βγει έξω από το κρίσιμο τμήμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε φορά στο κρίσιμο τμήμα έχουμε από πάνω το κομμάτι enter πριν να μπούμε στο κρίσιμο τμήμα, που διασφαλίζουμε ότι μόνο μία διεργασία θα συνεχίσει προς τα κάτω και οι άλλες διεργασίες κολλάνε σε αυτό εδώ το preamble πριν από το κρίσιμο τμήμα, και στη συνέχεια ακολουθεί το κρίσιμο τμήμα και μετά το postamble, που είναι το τμήμα του κώδικα όπου ακολουθεί το κρίσιμο τμήμα. Οι hardware εντολές για αμοιβαίο αποκλεισμό απαιτούν ασφαλώς υποστήριξη από τον επεξεργαστή.
πραγματοποιούνται σε ένα μονοκύκλο, θεωρούνται ατομικές εντολές, δεν υπόκειται λοιπόν σε παρεμβολές από άλλες οδηγίες και είναι είτε ανάγνωση και εγγραφή, είτε ανάγνωση και δοκιμή. Ο ψευδοκώδικας της Test and Set Clock είναι ο εξής, δηλαδή υπάρχει Boolean Test Set Int I. Αν το I είναι 0, τότε θες την τιμή 1 και επέστρεψε, διαφορετικά να γίνει false. Τα προβλήματα βέβαια με την επίτευξη του αμοιβαίου αποκλεισμού με TSL είναι ότι απενεργοποιούνται διακοπές. Άρα η διαδικασία εκτελείται μέχρι να καλέσει μια υπηρεσία του λειτουργικού συστήματος μέχρι να διακοπεί. Εγγυάται βέβαια αμοιβαίο αποκλεισμό, αλλά περιορίζεται στην ικανότητά του ο επεξεργαστής να αλλάξει και να εναλλάξει προγράμματα. Γιατί η θεματική εναλλαγή, η εκτέλεση άλλης διεργασίας στον επεξεργαστή απαιτεί την χρήση των διακοπών. Αν λοιπόν απενεργοποιηθούν οι διακοπές, δεν θα μπορέσει να γίνει η εναλλαγή των διεργασιών. Σε μια πολυεπεξεργασία, η απενεργοποίηση των διακοπών σε έναν επεξεργαστή δεν εγγυάται τον αμοιβαίο αποκλεισμό, γιατί ο άλλος επεξεργαστής θα έχει τις διακοπές ενεργοποιημένες. Όπως είδαμε προηγουμένως, η τεχνική που χρησιμοποιήσαμε ήταν busy waiting, δηλαδή αυτός ο while βρόχος που εκτελείται συνεχώς και μόνο όταν έρθει μια κατάλληλη συνθήκη μπορεί η διεργασία να συνεχίσει παρακάτω, έχει ως συνέπεια την σπατάλη κύκλων του επεξεργαστή. Γιατί είναι busy waiting, συνεχώς είναι απασχολημένο κάνοντας κάτι, ελέγχοντας συνεχώς τη συνθήκη. Και σε περιπτώσεις χρήσης αυστηρών προτεραιοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να εισαχθούν οι κλήσεις συστήματος Sleep και Wake Up προκειμένου να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση των κύκλων. Ένα πρόβλημα που συναντάτε σε κάποια λειτουργικά συστήματα είναι το πρόβλημα της αντιστροφής των προτεραιοτήτων. Συγκεκριμένα, η κάθε διεργασία έχει προτεραιότητες. Και μια διεργασία με υψηλότερη προτεραιότητα έχει το δικαίωμα χρήσης του επεξεργαστή πολύ περισσότερο από ότι μια διεργασία με χαμηλή προτεραιότητα. Έστω λοιπόν η διεργασία με υψηλή προτεραιότητα είναι η Χ και η διεργασία με χαμηλή προτεραιότητα είναι Y. Έστω η Y είναι ήδη μέσα στην κρίσιμη περιοχή και τότε ενεργοποιείται η Χ για να εκτελεστεί. Η Χ θα κολλήσει στο busy waiting γιατί έχει μπει ήδη η Y μέσα στην κρίσιμη περιοχή, με συνέπεια ο χρονοδρομολογητής συνεχώς να επιλέγει τη Χ που έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα και άρα να κολλήσουν μόνιμα και οι δύο διεργασίες σε εκείνο το τμήμα. Αυτά ήταν προβλήματα βέβαια που συναντήθηκαν στις πρώτες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων, γιατί πια το πρόβλημα αυτό έχει λυθεί με το εξής. Όταν μια διεργασία χαμηλής προτεραιότητας είναι σε κρίσιμο τμήμα και μια διεργασία υψηλής προτεραιότητας θελήσει να μπει στο κρίσιμο τμήμα, τότε η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας έχει ανύψωση της προτεραιότητας στο ίδιο επίπεδο με τα δικαιώματα της, με την προτεραιότητα της διεργασίας υψηλής προτεραιότητας, με συνέπεια να μπορεί να εκτελείται εξίσου και κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Μάλιστα, το πρόβλημα αυτό είχε εμφανιστεί και το 1997 στο Mars Pathfinder, όπου υπήρχαν διάφορες διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα. Για παράδειγμα, η διαδικασία συλλογής μετεωρολογικών στοιχείων είχε χαμηλή προτεραιότητα, ενώ η διαχείριση διάβλου είχε υψηλή προτεραιότητα. Και είχε λοιπόν μια διεργασία χαμηλής προτεραιότητας, καταλάβει το διάβλο, είχε γίνει θεματική εναλλαγή και η διεργασία υψηλής προτεραιότητας δεν μπορούσε να εισέλθει μέσα στο διάβλο να το χρησιμοποιήσει και αυτό είχε ως συνέπεια να κολλήσει το σύστημα και να γίνεται reboot. Βέβαια, κατάφεραν, είχαν βάλει ένα χρονόμετρο επαγρύπνησης, watchdog timer, το οποίο μόλις έβλεπε ότι το σύστημα κολλούσε σε μια κατάσταση, προκαλούσε αυτόματη επανεκκίνηση. Και γι' αυτό το λόγο
μπορούσαν και χρησιμοποιούσαν το σύστημα και ανέβασαν από τη γη το καινούριο update λογισμικού και διορθώθηκε. Το πρόβλημα παραγωγού καταναλωτή με τις κλίσεις sleep-wait είναι το εξής. Έχουμε λοιπόν τον producer, τον παραγωγό και τον consumer, τον καταναλωτή. Εδώ πέρα λοιπόν είδαμε ότι δημιουργεί ένα αντικείμενο ο παραγωγός, item mission produce item. Στη συνέχεια ελέγχει κατά πόσο το count, δηλαδή τα στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί έχουν γεμίσει το buffer, δηλαδή έχουμε δημιουργήσει ήδη την στοιχεία, οπότε τίθεται σε κατάσταση sleep. Αν βέβαια υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου, τότε τοποθετεί το αντικείμενο στην κοινή περιοχή μνήμης, αυξάνει το μετρητή κατά ένα και στη συνέχεια στέλνει το σήμα αφύπνισης στον consumer σε περίπτωση που το account ήταν ένα. Γιατί αν ο consumer είχε καταναλώσει το τελευταίο στοιχείο, όπως το βλέπουμε στον κώδικα του consumer, if count is on 0, τότε πηγαίνει σε κατάσταση sleep, σε κατάσταση ύπνου, σε μια κατάσταση αδράνειας που δεν καταναλώνονται κύκλοι ρολογιού. Αν λοιπόν ήταν το count 1, τότε ο παραγωγός που θα δημιουργήσει ένα αντικείμενο και αυτή τη φορά το αντικείμενο ο αριθμός των αντικειμένων από 0 θα γίνει 1, θα έχει συνέπεια να πρέπει να ξυπνήσει τον καταναλωτή για να απορροφήσει αυτό το αντικείμενο. Γι' αυτό τον κάνει wake up. Παρομοίως, αν είχαμε νη στοιχεία, που σημαίνει ότι ο παραγωγός είχε πέσει σε κατάσταση ύπνου, τότε μόλις ο καταναλωτής αφαιρέσει ένα αντικείμενο, δηλαδή count is on count μείον 1, τότε θα δει ότι τα καινούργια στοιχεία, δηλαδή ο αριθμός των δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί είναι νη πλην 1, υπάρχει μια κενή θέση, άρα θα κάνει wake up, θα ξυπνήσει τον παραγωγό. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε πρόβλημα γιατί γίνεται πρόσβαση στην count χωρίς κλείδωμα και μπορεί να γίνει interrupt ενώ εκτελείται. Η count είναι μια κοινόχρηστη λοιπόν μεταβλητή όπου άμα γίνεται πρόσβαση χωρίς κλείδωμα όπως σε αυτό ακριβώς το παράδειγμα μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες συναγωνισμού και να κρασάρει το σύστημα. Η σηματοφόρη είναι μία έννοια που προτάθηκε το 1665 από τον Dijkstra. Εδώ πέρα λοιπόν προτείνονται οι έννοιες και εντολές down και up για να αντικατασταθούν οι sleep και wake. Χρησιμοποιούνται για να μην χάνονται σήματα, θεωρούνται και υλοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα ως ατομικές ενέργειες και όταν εκτελεστεί μία εντολή up, το σύστημα αποφασίζει ποια διεργασία σε λίθαργο θα αφυπνιστεί. Έτσι λοιπόν, είναι μία ειδική μεταβλητή. Στον προγραμματισμό σε Unix χρησιμοποιείται η δήλωση semaphore. Δεν βάζουμε για παράδειγμα int keylock, βάζουμε semaphore keylock. Είναι ένας ειδικός τύπος μεταβλητής όπου είναι ατομική, όπου επιτρέπει ατομική πράξη. Ατομική πράξη αύξησης ή μείωσης. Αν μία διεργασία αναμένει για ένα σήμα, αναστέλλεται μέχρι να αποσταλεί αυτό το σήμα. Οι εντολές wait και signal δεν μπορούν να διακοπούν και χρησιμοποιείται ουρά για να κρατά τις διεργασίες που αναμένουν στο σημαφόρο. Έτσι λοιπόν, η λειτουργία του σημαφόρου είναι εξής. Καταρχήν, είναι μια κύρια μεταβλητή. Παίρνει και αρνητικές τιμές και θετικές τιμές. Μείον 1, μείον 2, 0, 1, 2 κτλ. Όταν εκτελεστεί η εντολή wait ή down, τότε μειώνεται η τιμή του σημαφόρου. Για παράδειγμα, αν είχαμε την τιμή 1 και εκτελεστεί το down, τότε το 1 θα γίνει 0. Σε περίπτωση λοιπόν που μειωθεί κατά 1
και παραμένει μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, τότε η διεργασία συνεχίζει απρόσκοπτα την εκτέλεσή της. Αν μια άλλη διεργασία ομοίως εκτελέσει down και το 0 με την εκτέλεση down γίνει μείον 1, τότε η διεργασία θα μπλοκαριστεί. Αυτή λοιπόν που θα εκτελέσει το down και το 0 θα γίνει μείον 1, θα μπλοκαριστεί. Θα περιμένει μέχρι να γίνει 1 από κάποια άλλη διεργασία. Μία πράξη up από μία άλλη διεργασία, γιατί αυτή που έχει εκτελέσει το down έχει μπλοκαριστεί. Μία πράξη up από μία άλλη διεργασία. Το μείον 1 θα το κάνει 0 και συνέχεια αυτή που έχει μπλοκαριστεί θα συνεχίσει την εκτέλεσή της. Άρα, η υλοποίηση του κλειδώματος επιτυχάνεται με το να έχουμε μία εντολή down πριν να μπούμε στο κρίσιμο τμήμα και μόλις ολοκληρώσουμε τις ενέργειες να εκτελέσουμε μια εντολή up. Η αρχική τιμή του σημαφόρου μας δείχνει πόσες διεργασίες ταυτόχρονα δεχόμαστε στο κρίσιμο τμήμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεχόμαστε μία μόνο διεργασία. Άρα η αρχική τιμή του σημαφόρου είναι 1. Έτσι λοιπόν, με αρχική τιμή 1, η πρώτη εκτέλεση θα το κάνει 0 και η δεύτερη εκτέλεση θα το κάνει blocked. Άρα λοιπόν, η πρώτη πράξη down στο σημαφόρο με αρχική τιμή 1 θα έχει συνέπεια η πρώτη διεργασία που θα φτάσει να συνεχίσει και να μπει χωρίς καθόλου διακοπή στο κρίσιμο τμήμα. Οπότε ο σημαφόρος θα γίνει 0 και η επόμενη διεργασία που έρχεται να μπει στο κρίσιμο τμήμα θα μπλοκαριστεί γιατί το 0 θα γίνει μείον 1. Όταν η πρώτη διεργασία ολοκληρώσει το έργο της και βγει από το κρίσιμο τμήμα θα κάνει up το σημαφόρο, οπότε η διεργασία που έχει μπλοκαριστεί θα συνεχίσει να εκτελεί το κρίσιμο τμήμα. Άρα λοιπόν αρχική τιμή 1 στο σημαφόρο και με τη χρήση up και down πριν από το κρίσιμο τμήμα με τη χρήση down πριν από το κρίσιμο τμήμα, up μετά το κρίσιμο τμήμα, έχουμε επιτύχει τον αμοιβαίο αποκλεισμό. Είπαμε ότι το up είναι και το ίδιο με το wait και το down είναι το ίδιο με το signal. Άρα λοιπόν βάζουμε το σημαφόρο στην τιμή 1 και είπαμε πριν από το κρίσιμο τμήμα έχουμε το wait ή down, που σημαίνει ότι μία μόνο διεργασία μπορεί να εισέλθει σε αυτό εδώ το τμήμα και στην έξοδο έχουμε το signal ή το up που θέτει συνένα στο σημαφόρο και επιτρέπει την επόμενη διεργασία να εισέλθει. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι έχουμε δηλώσει 3 σημαφόρους, το mutex, το empty και το full. Ο σημαφόρος mutex είναι διαδικός, παίρνει τιμές ή 0 ή 1 και χρησιμεύει στον αμοιβαίο αποκλεισμό. Οι σημαφόροι empty και full χρησιμεύουν στο συγχρονισμό προκειμένου να γνωρίζουν οι διεργασίες, π.χ. για το full αν έχει γεμίσει ή αν έχει αδειάσει η κοινή περιοχή μνήμης. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τις πράξεις down κάθε φορά στο empty και στο mutex. Καταρχήν, κάθε φορά που ο producer, ο παραγωγός, δημιουργεί ένα αντικείμενο, κάνει down τον empty. Ο empty αρχικά έχει τη μηνύ, δηλαδή όσες οι θέσεις της κοινόχρησης περιοχής. Κάθε φορά λοιπόν που εκτελείται ο παραγωγός, κάνει down τον empty. Δηλαδή, ο empty αρχικά είχε τιμή n, δημιουργείται ένα στοιχείο, άρα το empty γίνεται n πλην 1, n πλην 2, n πλην 3, και κάποια στιγμή που ο παραγωγός θα έχει φτιάξει νη στοιχεία, θα πάρει ο σημαφόρος empty την τιμή 0. Οπότε μετά όταν ο παραγωγός πάει να δημιουργήσει και άλλο στοιχείο και πάει να κάνει την down στον empty, θα κολλήσει σε εκείνο το σημείο, θα μπλοκαριστεί, γιατί ο σημαφόρος θα πάρει αρνητική τιμή. Άρα θα περιμένει από τον καταναλωτή να κάνει up τον empty μόλις έχει απορροφήσει ένα στοιχείο. Ο άλλος σημαφόρος είναι το mutex, που είναι ο σημαφόρος της αμοιβαίας εναλλαγής. Και οι δύο διεργασίες, και ο παραγωγός και ο καταναλωτής, κάνουν down το mutex
όταν πρόκειται να εισέλθουν στο κρίσιμο τμήμα και up όταν εξέρχονται από το κρίσιμο τμήμα. Επίσης υπάρχει και η μεταβλητή σημαφόρου full, όπου κάθε φορά ο παραγωγός, ο producer, θέτει το full, αυξάνει το full κατά ένα. Και αυτό έχει ως συνέπεια ότι όταν το full έχει την τιμή 0, σημαίνει ότι δεν έχει μπει κανένα στοιχείο μέσα και άρα ο consumer θα κολλήσει το full εδώ πέρα, που θα γίνει down full. Δεν θα μπορέσει να πάρει κάποιο στοιχείο γιατί δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο στοιχείο. Ενώ όταν ο παραγωγός δημιουργήσει ένα στοιχείο θα αυξήσει το full κατά ένα, οπότε θα μπορέσει να ξεκολλήσει ο consumer. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε επιτύχει τον αμοιβαίο αποκλεισμό και τον συγχρονισμό, προκειμένου να μην γίνει overflow ή κοινή περιοχή μνήμης. Σε νεότερα λειτουργικά συστήματα υπάρχουν και εντολές mutex try lock. Για παράδειγμα, βλέπουμε η εντολή TSL register mutex που συγκρίνεται με το 0 και αν είναι, άμα ήταν 0 equal, τότε είχε was unlocked, άρα μπορεί να συνεχίσει η εκτέλεση με το return. Διαφορετικά θα πρέπει να εκτελεστεί κάποιο άλλο νήμα, γιατί δεν είναι διαθέσιμο το κλείδωμα. Και για να γίνει το unlock, απλώς μεταφέρεται το 0 στο mutex. Στα νήματα, όπως είδαμε σε προηγούμενη διάλεξη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε mutexes, δηλαδή σημαφόρους, με τις κλίσεις συστήματος mutex init, mutex destroy, mutex lock, mutex try lock και mutex unlock. Αυτό χρησιμοποιείται όταν έχουμε πολλά νήματα, που πολλά νήματα έχουν πρόσβαση σε κοινές περιοχές μνήμης και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει συγχρονισμός. Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε και mutexes υποσυνθήκη, init, destroy, wait, signal και broadcast, όπου αυτά εδώ πέρα δημιουργούν και ενεργοποιούν τις σημαφόρους μόνο όταν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες. Εδώ πέρα, στο slide βλέπουμε πώς χρησιμοποιούμε τα pthread και τα mutexes, δηλαδή είναι ένα κομμάτι πραγματικού κώδικα. Έχουμε ορίσει κάποιες κοινές μεταβλητές mutexes στην αρχή, pthread mutex t, the mutex, pthread condition t, condition, και στο κυρίως init main, στο κυρίως νήμα, στο main πρόγραμμα, δημιουργούμε δύο νήματα, pthread create consumer και producer. Δύο συναρτήσεις λοιπόν, producer και consumer, χρησιμοποιούν, όπως βλέπουμε, pthread mutex lock, κλειδώνουμε το the mutex όταν θέλουμε να εισέλθει ένα νήμα μέσα και όταν θέλουμε να εξέλθει pthread mutex unlock. Το ίδιο εκτελεί και ο consumer, ο καταναλωτής. Άρα λοιπόν επιτυχάνεται ο αμοιβαίος αποκλεισμός των νημάτων με τη χρήση αυτών των σημαφόρων. Οι σημαφόρες λοιπόν είναι ένα εργαλείο συγχρονισμού που δεν απαιτεί ενεργό αναμονή busy waiting, γιατί τοποθετείται σε κατάσταση blocked η διεργασία και δεν σπαταλάει κύκλους του επεξεργαστή. Το busy waiting, το είχαμε δει προηγουμένως, είναι η διαδικασία όπου συνεχώς μια διεργασία ελέγχει με το while, αν μπορεί να μπει στο κρίσιμο τμήμα, δεν κάνει τίποτα απολύτως, δεν κάνει τίποτα παραγωγικό και έχει ως συνέπεια να σπαταλούνται κύκλοι ρολογιού. Εκτός από τους σημαφόρους μπορούμε να στέλνουμε και μηνύματα για την διαδιεργασιακή επικοινωνία, όπου υπάρχει ένα κανάλι, ένα channel επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών. Οι βασικές πράξεις είναι open, ανοίγουμε το κανάλι, send, στέλνουμε μήνυμα, receive, δεχόμαστε μήνυμα, close, κλείνουμε το κανάλι. Και συνήθως κάθε κανάλι έχει ένα άκρο και ένα κανάλι μπορεί να είναι μονής ή διπλής κατεύθυνσης. Δηλαδή, είτε μια διεργασία να στείλει σε μια άλλη, να είναι μονής κατεύθυνσης, είτε να στείλει σε μια άλλη και να παίρνει δεδομένα από μια άλλη. Να είναι λοιπόν αφίδρομης κατεύθυνσης. Στα μηνύματα με την άμεση επικοινωνία, ο παραλήψης και ο αποστολέας προσδιορίζονται σαφώς κατά την αποστολή και παραλαβή του μηνύματος. Το λειτουργικό σύστημα παρέχει τις εξής βασικές πράξεις: send P message, στείλε το μήνυμα στη διεργασία P, receive Q message ή λάβε το μήνυμα από τη διεργασία Q. Και τα μηνύματα μπορεί, αλλά δεν είναι σίγουρο, γιατί εξαρτάται κάθε φορά από την υλοποίηση του λειτουργικού συστήματος.
να παραδίδονται στο παραλήπτη με τη σειρά που στέλνονται από την αποστολέα. Υπάρχει και η έμεση επικοινωνία, όπου το μήνυμα που στέλνει μια διεργασία αποθηκεύεται σε έναν διάμεσο χώρο που ονομάζεται γραμματοκιβώτιο και μια άλλη διεργασία πάει και παίρνει αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο. Εδώ πέρα λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε θηρίδες, έχουμε το open mailbox, ανοίγουμε το mailbox, στείλουμε μήνυμα, διαβάζουμε από το mailbox και κλείνουμε το mailbox. Εδώ πέρα είναι έμεση επικοινωνία, γιατί δεν στέλνει η μία διεργασία κατευθείαν ένα μήνυμα σε μια άλλη διεργασία. Χρησιμοποιείται αυτή η ενδιάμεση αποθήκευση. Και το μήνυμα βρίσκεται σε μια θηρίδα και το διαβάζει η πρώτη διεργασία που εκτελεί το read. Και ο αποστολέας ειδοποιείται για τον παραλήπτη ότι διαβάστηκε το μήνυμα. Για να στείλουμε μηνύματα στο Linux, χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις msg-get, msg-send και msg-receive. Μία άλλη επικοινωνία είναι η επικοινωνία μέσω δικτύου. Εκεί πέρα έχουμε διαφορετικούς υπολογιστές, ο κάθε υπολογιστής έχει το δικό του λειτουργικό σύστημα και συνδέονται με ένα δίκτυο όπως το Internet, Internet Protocol. Κάθε άκρο μια σύνδεση λοιπόν προσδιορίζεται από τη διεύθυνση του παραλήπτη. Για παράδειγμα, το άκρο 83.212.19.243.12.65 αναφέρεται στη θύρα 1265 στον κόβο με τη διεύθυνση 83.212.19.243. Επίσης, πρέπει να προσδιοριστεί άμα είναι IPv4 ή IPv6 και αν είναι πρωτόκολλο TCP ή πρωτόκολλο UDP ή κάποιο άλλο πρωτόκολλο. Το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι το TCP-IP. Το TCP λοιπόν του IPv4 και υποστηρίζει η δημιουργία συνδέσεων μεταφοράς δεδομένων μεταξύ δύο άκρων. Έτσι λοιπόν, έχουμε έναν υπολογιστή host H και ένα web server. Ο host H εκτελεί μία διεργασία η οποία κάνει bind, συνδέεται σε μία συγκεκριμένη IP, σε μία συγκεκριμένη πόρτα και επικοινωνεί με μία διεργασία άλλης συγκεκριμένης IP, άλλης συγκεκριμένης πόρτας. Και αυτό έχει ως συνέπεια να επιτυχάνεται αυτή η επικοινωνία, δηλαδή ο host H να επικοινωνεί με το web server. Η υλοποίηση μέσω των μηχανισμών TCP-IP μας παρέχει διάφορα ωφέλη. Καταρχήν, η έννοια της διασύνδεσης πια είναι έμφυτη σε κάθε σύστημα και το ίντερνετ βρίσκεται πια παντού. Έτσι λοιπόν, μπορούμε με το TCP-IP να υλοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς ανταλλαγής μηνυμάτων και εξαρτάται βέβαια από την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων πάνω από το δίκτυο και όχι τόσο από την ταχύτητα αντιγραφής των δεδομένων από τη μνήμη του λειτουργικού συστήματος. Κάποια τυπικά ερωτήματα υλοποίησης ως προς την επικοινωνία σε δίκτυα είναι αν υπάρχει μόνιμη σύνδεση ή αν δημιουργείται εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, το ίντερνετ είναι ένα packet switch δίκτυο, όπου δεν υπάρχει από πριν η μόνιμη σύνδεση ενός host με ενός άλλου host, αλλά ο ένας host στέλνει ένα πακέτο στον πρώτο node που βρίσκεται στη διαδρομή, αυτός το προωθεί στο δεύτερο node και ούτω καθεξής. Επίσης, θα πρέπει σε θέματα υλοποίησης να μας απασχολήσουν με ποια λογική δημιουργούνται και καταστρέφονται συνδέσεις επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών, πώς γίνεται λοιπόν το initialize, το connect, το destroy, αν το μήκος των μηνυμάτων είναι σταθερό ή θα μεταβάλλεται και τι γίνεται με τα λάθη όταν δηλαδή μια από τις δύο διεργασίες τερματιστεί. Υπάρχει και έννοια του συγχρονισμού, όπου ο αποστολέας περιμένει μέχρι να λάβει το μήνυμα ο παραλήπτης, άρα έχουμε μία blocking send. Δηλαδή, μόλις ο αποστολέας δώσει εντολή send, δεν θα συνεχίσει να εκτελεί καμία εντολή μέχρι ο παραλήπτης να επιβεβαιώσει ότι έλαβε το μήνυμα. Γι' αυτό είναι blocking, blocking send. Και ασφαλώς υπάρχει και το blocking receive, δηλαδή ο παραλήπτης μέχρι να βεβαιωθεί ότι έλαβε ένα μήνυμα δεν θα συνεχίσει παρακάτω. Υπάρχει και έννοια όμως της ασύγχρονης επικοινωνίας, κάτι που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στα παράλληλα συστήματα υψηλών επιδόσεων, όπου εκεί πέρα γίνεται επικάλυψη της επικοινωνίας με της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ασύγχρονη μεταφορά και λήψη δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα καθώς γίνεται αποστολή υπάρχει και η επεξεργασία του κυρίως τμήματος του κώδικα. Υπάρχουν και συνδυασμοί σύγχρονης και ασύγχρονης αποστολής παραλαβής. Υπάρχει και η ενδιάμεση αποθήκευση, όπου είναι η έννοια με το πόσα μηνύματα μπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά μέχρι να ζητήσει ο παραλήπτης. Μπορεί να υλοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους, να υπάρχει μηδενική χωρητικότητα. Άρα λοιπόν ο αποστολέας πρέπει να περιμένει τον παραλήπτη, περιορισμένη χωρητικότητα, ο αποστολέας
περιμένει μόνο αν η διάμεση μνήμη είναι γεμάτη και απεριόριστη χωρητικότητα, απεριόριστο μήκος, που σημαίνει ο αποστολέας δεν περιμένει ποτέ. Κάποια παραδείγματα παραγωγού καταναλωτή είναι όταν μια διεργασία παραγωγός στέλνει πακέτα εργασίας σε μια δεύτερη διεργασία καταναλωτής. Και η επικοινωνία μπορεί να υλοποιηθεί με άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων, ασύγχρονο send και σύγχρονο receive. Δηλαδή, ο παραλήπτης στέλνει δεδομένα, αλλά δεν περιμένει να δει αν θα τα λάβει η άλλη διεργασία. Αλλά η άλλη διεργασία που τα χρειάζεται αυτά τα δεδομένα είναι σύγχρονη, δηλαδή περιμένει να έρθουν τα δεδομένα προτού συνεχίσει την επεξεργασία τους. Έτσι λοιπόν, στο παράδειγμα consumer, έχουμε την δημιουργία συνεχώς, την κατανάλωση, εδώ πέρα έχουμε την κατανάλωση συνεχώς while ένα receive, έχουμε ένα σύγχρονο, ένα σύγχρονο blocking receive από τον παραγωγό τα δεδομένα που τα επεξεργάζεται στη συνέχεια. Ενώ ο παραγωγός δημιουργεί ένα αντικείμενο και το στέλνει ενδεχομένως και ασύγχρονα στον καταναλωτή. Έστω πως επιθυμούν να περιορίσουμε τον αριθμό των πακέτων εργασίας που βρίσκονται σε αναμονή, δηλαδή που έχουν σταλεί από τον παραγωγό χωρίς να τα έχει παραλάβει ο καταναλωτής. Ο συγχρονισμός μπορεί να γίνει βάζοντας τον καταναλωτή να στέλνει αίτηση για κάθε πακέτο εργασίας που επιτρέπεται να αποθηκευτεί ενδιάμεσα. Δηλαδή να υπάρχει η έννοια του συγχρονισμού με τη μορφή μηνυμάτων παραγωγού καταναλωτή. Στην αρχή λοιπόν θα πρέπει να σταλούν οι αιτήσεις από τον καταναλωτή προς τον παραγωγό και κάθε φορά που ο καταναλωτής λαμβάνει ένα πακέτο εργασίας πρέπει να στέλνει και μια νέα αίτηση. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα ο consumer, βλέπουμε στην αρχή, στέλνει νη αιτήσεις στον παραγωγό ότι έχει νη θέση και περιμένει δεδομένα και κάθε φορά λοιπόν λαμβάνει το δεδομένο, στέλνει στο producer ότι έχουμε λάβει ένα δεδομένο, μπορείς να στείλεις ένα καινούριο και επεξεργάζεται τα αντικείμενα. Ενώ ο παραγωγός παράγει ένα αντικείμενο, δέχεται το μήνυμα από τον consumer και στέλνει το αντικείμενο. Στη μεταβίβαση μηνυμάτων γίνονται δεκτές μόνο οι εντολές send και receive και βρίσκουν εφαρμογή σε κατανεμένα και σε δικτυακά λειτουργικά συστήματα. Το πιο κλασικό πρότυπο αποστολής μηνυμάτων είναι το MPI, Messaging Passing Interface, κάτι που χρησιμοποιείται στα παράλληλα συστήματα και στο αντίστοιχο μάθημα στο τμήμα μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών το μαθαίνουμε. Στη μεταβίβαση λοιπόν μηνυμάτων, όπως είδαμε, δημιουργείται το αντικείμενο, λαμβάνεται από τον consumer το μήνυμα κατά πόσο έχουμε κενή θέση, δημιουργεί το μήνυμα και το στέλνει. Και ομοίως και στον consumer. Παρόμοιο πρόβλημα λοιπόν με το πρόβλημα του παραγωγού καταναλωτή είναι το πρόβλημα των αναγνωστών συγγραφέων. Οποιοδήποτε αριθμός αναγνωστών μπορεί να διαβάσει παράλληλα ένα αρχείο, αλλά μόνο ένας συγγραφέας μπορεί να γράψει σε αυτό το αρχείο. Εάν ένας συγγραφέας γράφει στο αρχείο, κανένας αναγνώστης δεν μπορεί να διαβάσει και όταν ο συγγραφέας ενημερώσει για τη λήξη της συγγραφής του, επιλέγεται ένας νέος αναγνώστης ή συγγραφέας μέσω ενός scheduler. Έτσι λοιπόν, στη διεργασία συγγραφέα έχουμε wait και στη συνέχεια γίνεται το γράψιμο και ενημερώνει το write. Εδώ λοιπόν η μεταβλητή WRT είναι η μεταβλητή του αμοιβαίου αποκλεισμού προκειμένου να μην εισέλθει κανένας άλλος συγγραφέας στο κοινό μέρος, τα κοινόχρηστα δεδομένα. Είναι σημαφόροι με αρχική τιμή 1 και ο integer είναι και το read count είναι ένα integer που δείχνει τον αριθμό των αναγνωστών. Στη διεργασία αναγνώστη έχουμε το εξής. Βλέπουμε ένα κλείδωμα με wait, mutex, signal, mutex προκειμένου να γίνει η πρόσβαση στην κοινή περιοχή μνήμης που είναι το read count που δείχνει τον αριθμό κάθε φορά των αναγνωστών και αν ο αριθμός των αναγνωστών είναι 1, τότε θα πρέπει να γίνει wait WRT, δηλαδή να μειωθεί το WRT κατά 1. Στη συνέχεια γίνεται η ανάγνωση και ομοίως πάλι με το mutex κλειδώνεται
πρόσβαση στην κοινή περιοχή μνήμης. Όταν τελειώσει ο αναγνώστης το έργο του, ελέγχεται άμα είναι 0 και άμα είναι 0 τότε ενημερώνει το συγγραφέα ότι μπορεί να μπει στο κομμάτι κώδικα για να γράψει το κείμενο. Δηλαδή γίνεται signal WRT, αυξάνεται το WRT κατά 1 και άρα ο συγγραφέας μπορεί να συνεχίσει το έργο του. Υπάρχουν τώρα κάποιες ασκήσεις όπως ότι μας δίνονται 2 διεργασίες με αρχική τιμή 5 και εκτελούνται σειριακά, θα πρέπει να βρούμε όλες τις πιθανές τιμές της μεταβλητής Χ. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε όλους τους συνδυασμούς, δηλαδή να εκτελεστεί η πρώτη εντολή από τη διεργασία Α και μετά όλες οι άλλες από τη Β, ή η πρώτη από την Α και η δεύτερη από την Α και μετά όλες από τη Β και όλο το καθεξής. Άρα λοιπόν μπορούμε να βρούμε 4 δυνατές τιμές για το Χ και όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί είναι αυτοί που αναγράφονται στο slide. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη ενότητα.